μας, λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να συζητήσουμε και να ενημερωθούμε, να ενημερωθείτε βεβαίως για μια εκδήλωση η οποία πρόκειται να γίνει. Αφορά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και έχουμε βεβαίως πολλά να πούμε και να εμπλουτίσουμε και τις γνώσεις μας, γιατί δεν ξέρω πόσοι μπορεί να έχουν εντρυφήσει σε όλο αυτό το θέμα και τι αφορά. Λοιπόν, θα μας τα πούν καλύτερα οι καλεσμένοι μας που βεβαίως συμμετέχουν και διοργανώνουν και αυτή την εκδήλωση. Ο κύριος Νίκος Κανελής είναι κοντά μας, είναι μέλος της Ενωτικής Αριστερής Συνεργασίας. Καλά το είπα. Πολύ καλά. Ωραία. Και Δημοτικός Σύμβουλος Βόλου βεβαίως. Ο κύριος Θεοδωρής Πανόπουλος, επίσης μέλος της Ενωτικής Αριστερής Συνεργασίας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, καταρχήν, θέλω να μου πείτε για αυτή την εκδήλωση η οποία διοργανώνεται. Προφανώς φαντάζομαι ότι και έχει και πολιτικά μηνύματα. Νομίζω ότι από είναι μόνο του όλο αυτό το οποίο συνέβη πριν από έναν αιώνα περίπου, είχε όλα αυτά τα θέματα. Φέτος κλείνουν 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Είναι το σημαντικότερο γεγονός της πρόσφατης ανθρώπινης ιστορίας, ακριβώς επειδή ήταν η πρώτη πετυχημένη προσπάθεια όπου οι εργαζόμενοι, ο φτωχός κόσμος, οι φτωχοί αγρότες, ο λαός, αντί να περιμένει από τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες κατήχαν και συνεχίζουν να κατέχουν την εξουσία, το μεγάλο κεφάλαιο, τους τσάρους τότε κτλ., αντί να περιμένει από αυτούς να γίνουν φυλές πλαχνοί, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, αποφάσισε αυτός ο κόσμος να πάρει την τύχη στα χέρια του. Κινήθηκε με αποφασιστικότητα, ανέτρεψε το αυταρχικό καθεστώς του τσάρου, το οποίο είχε την εξουσία για μια ολόκληρη ιστορική εποχή πολλών αιώνων στη Ρωσία, ανέτρεψε το εκμεταλλευτικό καθεστώς του καπιταλισμού εκείνη την περίοδο και έφερε στο προσκήνιο τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτών των απλών ανθρώπων που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν παραγωνισμένοι από την ιστορία, ήταν εξαναγκασμένοι να ζουν σε συνθήκες φτώχειας, πείνας, μιζέριας. Και το κεντρικό μήνυμα, το οποίο θέλουμε να περάσουμε από αυτή την πολιτική εκδήλωση την οποία κάνουμε, είναι μια κατεξοχήν πολιτική εκδήλωση, είναι ότι και σήμερα, όπου βιώνουμε αντίστοιχα κοινωνικά προβλήματα, υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικής, υπάρχει η δυνατότητα επαναστατικού τύπου ανατροπής, η οποία είναι και η μόνη η οποία μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή μας, διότι βλέπουμε πολύ καθαρά ότι η προσπάθεια συνένεσης με αυτό που ονομάζουμε σύστημα και εκπροσωπεί, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τις τράπεζες, τους τραπεζίτες, τις τράπεζες, τους βιομηχάνους, τους εφοπλιστές της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Έλυση. Αυτό το σύστημα ποτέ δεν πρόκειται να συνενέσει ούτε κατ' ελάχιστον στο να βελτιώσουμε τις ζωές μας. Και γι' αυτό το λόγο το κεντρικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ακριβώς αυτό. Ότι υπάρχει δυνατότητα και σήμερα να υπάρξει μια τέτοια ριζική αλλαγή της κατάστασης. Βέβαια, αυτό έχει προϋποθέσεις. Είναι οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αριστερά. Γιατί είναι δεδομένο ότι σε εκείνη την περίοδο υπήρχαν κόμματα και πολιτικές δυνάμεις και ηγέτες οι οποίοι είχαν πλήρη εμπιστοσύνη στον κόσμο, δεν είχαν εμπιστοσύνη στους βασιλιάδες και στους ισχυρούς της γης, είχαν εμπιστοσύνη στον απλό κόσμο. Αυτό που λέτε τώρα για την αριστερά, ή μάλλον ολοκληρώστε για να μην σας διακόψω. Ναι, λέω ότι αν υπήρχε, το βασικό έλλειμμα σήμερα δεν είναι ότι ο κόσμος είναι απαθής και δεν συμμετέχει και μένει στον κάναπε. Το βασικό έλλειμμα σήμερα είναι ότι χρειάζεται μια δυνατότητα πολιτικής οργάνωσης που να συνενώσει όλα τα ρεύματα αντίστασης σε μια κοινή κατεύθυνση. Και η ιστορία έχει αποδείξει ότι αυτό έχει γίνει στο παρελθόν και μπορεί να γίνει και στο μέλλον. Στην πραγματικότητα είναι ο μόνος δρόμος που έχουμε για το μέλλον, εφόσον θέλουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Κύριε Πανόπουλε. Εγώ θα ήθελα να συμφωνώ βέβαια με αυτά που λέει και ο σύντροφος ο Νίκος, αλλά εγώ ήθελα να πω και το εξής, ότι σήμερα γίνεται μια λυσασμένη επίθεση από τον αντίπαλο να αποδείξει ότι κομμουνισμός και ναζισμός είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο, το γνωρίζουν και αυτοί που το λένε. Όσοι ξέρουν ιστορία προφανώς και το έτσι, ξέρουν αυτά. Το ξέρουν. Βέβαια, το μεγάλο σύνθημα που φλόγησε, ας πούμε, τις καρδιές, ας πούμε, των
αγροτών, των εργατών στην τότε τσαρική Ρωσία, πριν γίνει η Επανάσταση, ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό σύνθημα, το οποίο δυστυχώς στην πορεία ξεφύμανε. Ήταν όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Αναδείκνυε το υποκείμενο που γράφει την ιστορία και όχι μια κάστα η οποία στο όνομα του υποκειμένου θα έφερνε μια άλλη κοινωνία. Και πραγματικά θέλω να σας πω το εξής, ότι υπάρχει σήμερα μια μελαγχολία στον κόσμο της αριστεράς. Ρε παιδί μου, 80 τόσα χρόνια ας πούμε και πήγαν χαμένα. Εδώ θα ήθελα σύντομα να σας πω για ένα θαυμάσιο ποίημα του Μπρέχτ, όπου αφηγείται την ιστορία ενός ράφτη της Σούλμ, που στα 1592 λαχταρούσε να πετάξει σαν πουλί. Ο τότε επίσκοπος όμως, ο οποίος υποστήριζε τη φυσική και θρησκευτική κατάσταση των πραγμάτων, τον προκάλεσε και του λέει ότι αυτό δεν γίνεται. Και αν εσύ επιμένεις περί του αντιθέτου, ορίστε, ανέβα στο καμπαναριού για να σε δούμε. Αυτός λοιπόν, με τον υποτυπώδη μηχανισμό και τα φτερά που είχε, ανέβηκε στο καμπαναριό, έπεσε κάτω και συνετρίβη. Ο επίσκοπος το κέρδισε το στοίχημα, σε ό,τι αφορά τη φυσική τάξη. Αλλά ο ράφτης σήμερα, στη σημερινή, ο ράφτης της Σούλμ, ας πούμε, σαφώς και δεν ήταν κανένας ηλίθιος. Βλέποντας το λοιπόν σήμερα αυτό το πράγμα, τι βλέπουμε? Ότι βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος στην πραγματικότητα, στη σημερινή εποχή να το δούμε αυτό, ήταν ένας πρωτοπόρος. Ήταν ένας άνθρωπος μπροστά από την εποχή του. Είχε ένα όραμα, στο οποίο όραμα και στο πιστεύω που είχε, τον οδήγησε σε μία, αν το θέλετε, γελία πράξη. Μα ήταν δυνατόν να πετάξει με φτερά τι? Προφανώς μπορεί και να το ήξερε ακόμα και ο ίδιος. Και να το ήξερε ακόμα και ο ίδιος. Αργότερα, μετά από κάποιους αιώνες, γιατί αυτό έγινε στα 1592, ναι, ο άνθρωπος πέταξε σαν πουλί. Με τα αεροπλάνα, με εκείνο και τ' άλλο. Και επίσης, και κλείνοντας, εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω το εξής, ότι το Μάη του 1871, μετά την καταστολή της Παρισινής Κομμούνας, ο Μάρξ έγραψε το βιβλίο του «Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία», όπου εκεί, γιατί με το διαλεκτικό τρόπο σκέψης που είχε, και προσπάθησε ας πούμε να εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Στον απολογισμό του λοιπόν λέει το εξής, και τα έχω σημειώσει δηλαδή επακριβώς. Το έδαφος το οποίο έλεγε ο Μάρξ φυτρώνει ο σοσιαλισμός είναι η σύγχρονη κοινωνία και δεν μπορεί ούτε να ξεριζωθεί ούτε και με τη μεγαλύτερη αιματοχυσία. Το εργατικό Παρίσι μαζί με την κομμούνα του θα μείνει για πάντα ξακουστό σαν ο ένδοξος πρόδρομος μιας νέας κοινωνίας. Η ανάμνηση των μαρτύρων του διατηρείται ευλαβικά στη μεγάλη καρδιά της εργατικής τάξης. Όσο για τους εξολοθρευτές τους, η ιστορία τους έχει καταδικάσει σε μία αιώνια κατακραυγή και όλες οι προσευχές των παπάδων τους δεν θα καταφέρουν να τους σώσουν. Είναι κάποιες απόψεις του Μάρξ όπου και σήμερα ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να μηδενίσουμε τη μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση διότι ιτήθηκε από τη γραφειοκρατία. Ιτήθηκε από τον κακό της εαυτό. Ιτήθηκε από αυτούς που κάθισαν στο σβέρκο εκείνων που πραγματοποίησαν την Επανάσταση. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, να μου το επιτρέψεις αυτό, και ξέρω ότι πολλοί πιθανόν να βγουν κιόλας και να ορίονται και να λένε ότι περί αντικομμουνισμού και τέτοια. Στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτός η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση μάλλον τότε, έδωσε 20 εκατομμύρια νεκρούς. Αυτή κέρδισε την ελευθερία της, αυτή βοήθησε για να απελευθερωθούν και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης. Δεν την έδωσε κανένας μόνος του. Προφανώς αυτό. Έτσι. Απλώς μετά την... Σπύρο, ήθελα να σου τονίσω ότι δυστυχώς η θεωρία και η πρακτική της ανάθεσης, όπου και αν αυτή εφαρμόζεται, έχει αυτή την παραμόρφωση της ιστορίας. Εγώ θα ήθελα να βάλω και κάτι άλλο έτσι, για να πάμε και στο μέλλον, γιατί έκανε μια στοκευμένη ιστορική αναδρομή ο κ. Πανέπιλος. Έχει πληγεί η αξιοπιστία της αριστεράς, δηλαδή τι γίνεται τώρα?
Για παράδειγμα, όταν κάποιος ακούει αριστερά, στο μυαλό του πάει ο ΣΥΡΙΖΑ κατευθείαν. Δεν θα πάει ούτε το ΚΚΕ, ούτε κάποιος άλλος αριστερός σχηματισμός. Ναι. Όχι ότι δεν είναι αριστεροί οι υπόλοιποι, απλώς λέω τώρα ότι ο σημερινός πρωθυπουργός, για παράδειγμα, βγήκε με το Ευαγγέλιο της αριστεράς και ότι είναι αριστερή κυβέρνηση και αριστερή διακυβέρνηση κλπ. Η πολιτική όμως η οποία έχει εφαρμόσει μέχρι τώρα, προφανώς μόνο αριστερή δεν είναι. Θεωρείτε ότι έχει πληγεί. Εγώ δεν θέλω να πω ανεπανόρθωτα, γιατί πολλές φορές η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το έχουμε δει σε πολλές εκφάνσεις αυτής της χώρας και γενικότερα και στην Ευρώπη. Όπως για παράδειγμα στην Ευρώπη, μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε μια ιστορία επικίνδυνη τώρα. Βλέπουμε μια άνευο νοκοβιτσιών, όχι μόνο στη Γαλλία. Η Γαλλία ήταν η αρχή. Αρχίζουμε και το βλέπουμε παντού τώρα. Το είδαμε στη Γερμανία. Στην Αυστρία. Στην Αυστρία. Ναι. Βέβαια η Γερμανία και η Αυστρία ήταν χώρες που, εν πάση περιπτώσει, τρέφονταν. Το είχαν, ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Είναι προφανές ότι η αριστερά έχει πληγεί και η αξιοπιστία της έχει πληγεί πάρα πολύ. Ακριβώς από το γεγονός ότι ο κόσμος, ο οποίος πάλεψε με μεγάλους αγώνες για αρκετά χρόνια, το 2010, το 2011, το 2012, με απεργίες, με κινήματα όπως οι πλατείες κλπ. Ενάντια στην πολιτική των μνημονίων, δηλαδή στην πολιτική της φτώχειας που εξυπηρετεί μόνο τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αυτός ο κόσμος έφερε ένα κόμμα στην εξουσία, το οποίο υποσχέθηκε πολύ απλά ότι θα αλλάξει ριζικά αυτή την πολιτική και πρόδωσε αυτή την υπόσχεσή του. Το κεντρικό συμπέρασμα όμως το οποίο πρέπει να βγει από αυτό και συνδέεται με την εμπειρία της Ρωσικής Επανάστασης είναι το εξής. Είναι ότι όταν η αριστερά ισχυρίζεται ότι μπορεί να εφαρμόσει διαφορετική πολιτική χωρίς να αλλάξει τις οικονομικές σχέσεις μέσα στην κοινωνία, δηλαδή χωρίς να πάρει την πραγματική εξουσία από αυτούς που την έχουν, που διαχειρίζονται, ξαναλέω, τα μεγάλα μέσα παραγωγής, τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, το εμπόριο και ούτω καθεξής, χωρίς να έρθει σε σύγκρουση με τους θεσμούς του συστήματος, είτε ονομάζονται αυτοί οι θεσμοί Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ονομάζονται θεσμοί πλέον κτλ. Αυτός που το ισχυρίζεται αυτό, στο τέλος-τέλος, ανεξαρτήτως από το σημείο της αφετηρίας, από εκεί που ξεκινάει, στο τέλος-τέλος θα καταλήξει να υπηρετεί αυτό το σύστημα. Και στη Ρώσικη Επανάσταση υπήρχαν πολλά διαφορετικά, ας το πούμε έτσι, αριστερά κόμματα. Δεν ήταν μόνο το κόμμα του Λένιν και των Μπολσεβίκων. Ναι. Υπήρχαν και άλλα κόμματα. Η διαφορά ανάμεσα στα κόμματα, αυτό που διαφοροποιούσε το κόμμα του Λένιν και αυτό που διαφοροποιούσε τα υπόλοιπα κόμματα ήταν ακριβώς αυτή. Ότι οι Μπολσεβίκοι, ο Λένιν, ο Τρότσκι, αυτό το κόμμα έλεγε το πολύ απλό. Αν θέλουν οι εργάτες να έχουν μια καλύτερη ζωή, ψωμί, αν θέλουν οι αγρότες γη, αν όλοι μαζί θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο, δεν μπορεί να περιμένουν αυτό να γίνει με τη συγκατάθεση του όποιου τσάρου εκείνης της εποχής ή της όποιας, ας πούμε, αστικής κυβέρνησης ή των μεγάλων, ας πούμε, ξέρω εγώ, δυνάμεων της Γαλλίας ή του κεφαλαίου της Ρωσίας. Θα πρέπει το εργατικό κίνημα, το μαζικό κίνημα, να επιβάλλει αυτή την πολιτική, ανατρέποντας την εξουσία των υπολείπων. Με αυτή την έννοια έχουμε να κερδίσουμε κάτι από την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ και είναι κάτι που, αν θέλετε, εμείς και στην Ενωτική Αριστερή Συνεργασία και σαν πολιτικές και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Εγώ προσωπικά είναι γνωστό ότι είμαι μέλος στο ξεκίνημα και από νωρίς, ας πούμε, την ίδια ώρα όπου λέγαμε ότι χρειάζεται να υπάρξει αλλαγή πολιτική και να έρθει η αριστερά στη διακυβέρνηση, υποστηρίζοντας ξεκάθαρα τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο, εξηγούσαμε ταυτόχρονα ότι αν αυτό το κόμμα μαζί με τον κόσμο δεν οδηγηθούν σε μία σύγκρουση και σε μία ανατροπή ριζική με σύγχρονους επαναστατικούς όρους αυτής της κατάστασης, θα αποτύχουν και θα προδώσουν. Αυτό το συμπέρασμα είναι το οποίο βγαίνει σήμερα. Σήμερα δηλαδή, το 1917 υπήρχαν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία οδηγήσαν τον κόσμο στην επανάσταση. Το πρόβλημα ήταν ο πόλεμος, ήταν το ψωμί, ήταν η ειρήνη και ήταν οι ελευθερίες στις οποίες στερούσε το τσαρικό καθεστώς. Ο κόσμος μέσα από την εμπειρία του και μέσα από την πολιτική παρέμβαση και δράση των Μπολσεβίκων αντιλήφθηκε ότι για να καταφέρει να υλοποιήσει και να λύσει αυτά τα προβλήματα, τα πολύ συγκεκριμένα, ήταν όρος αυτό το οποίο έβαλε πριν ο Θοδωρής. Να πάρουν την εξουσία τα Σοβιέτ. Δηλαδή, τι ήταν τα Σοβιέτ? Ήταν τα συμβούλια των εργαζομένων, των αγροτών, των φαντάρων, δηλαδή του απλού λαού, τα οποία αυτά γίναν εξουσία, γίναν κυβέρνηση. Σήμερα αντίστοιχα έχουμε τα σημερινά σύγχρονα συγκεκριμένα προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Είναι η ανεργία, είναι η μισθή της πείνας, είναι η καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων με την απλήρωτη εργασία και με όλα όσα γνωρίζουμε ότι γίνονται στους χώρους δουλειάς.
είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι το γεγονός ότι, ότι παρουσιάζονται σαν επενδύσεις στην πραγματικότητα ένα πλιάτσικο το οποίο γίνεται από την πλευρά των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που καταστρέφει και τη ζωή μας και το περιβάλλον. Απέναντι σε αυτά τα προβλήματα είναι τα ζητήματα της υγείας, είναι τα ζητήματα της παιδείας, είναι τα ζητήματα της στέγης. Δηλαδή βλέπουμε την κοινωνία, παρότι οι δυνατότητες, οι επιστημονικές, οι τεχνολογικές, ο πλούτος έχει αυξηθεί, η κοινωνία σαν τέτοια πηγαίνει προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, η πρόσφατη εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι με μία έννοια το θετικό συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε, έδειξε ότι αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει με τη συνένεση του Σόιμπλε, της Μέρκελ και του ελληνικού κεφαλαίου. Γιατί και ο Σόιμπλε και η Μέρκελ απλά εκφράζουν αντίστοιχα το κεφάλαιο της Γερμανίας και της Ευρώπης ευρύτερα. Δεν πρόκειται να γίνει με τη δικιά τους τη συνένεση. Θα γίνει μόνο στο βαθμό που εμείς κινηθούμε σε μια κατεύθυνση στην οποία δεν μπορούν να μας σταματήσουν στην πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η κατεύθυνση? Αυτή η κατεύθυνση πρέπει να θέσει στο τραπέζι τα θεμελιώδη πράγματα. Ποια είναι αυτά? Ποιος ελέγχει την οικονομία και την παραγωγή σε αυτή την κοινωνία? Ποιος μπορεί να κλείνει και να ανοίγει ένα εργοστάσιο όπως ήταν ο Ιμάντα στην προηγούμενη περίοδο? Ποιος έχει αυτή τη δυνατότητα και γιατί την έχει? Αν η κοινωνία μπορεί να πάρει στα χέρια της τους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, τις τράπεζες οι οποίες ελέγχουν την οικονομία, να ακυρώσει το χρέος. Θυμίζω ότι η Ρώσικη Επανάσταση, ένα από τα πρώτα μέτρα τα οποία πήρε, ήταν η μονομερής διαγραφή του χρέους απέναντι στις τότε μεγάλες δυνάμεις, στη Γαλλία και ούτω καθεξής. Ήταν η εθνικοποίηση των μεγάλων μέσων παραγωγής. Να θέσει όλη αυτή τη μηχανή παραγωγής πλούτου κάτω από έναν δημοκρατικό έλεγχο, να τη σχεδιάσει δημοκρατικά με βασικό γνώμονα πώς θα εκπληρωθούν οι δικές μας ανάγκες. Ζούμε σε μια εποχή όπου το 1% του πλανήτη σε πληθυσμό έχει περισσότερο πλούτο από το 99% του πλανήτου. 8 άνθρωποι μόνο στον κόσμο έχουν μεγαλύτερη περιουσία από ότι ο μισός πληθυσμός. Ζούμε σε αυτόν τον παραλλαγισμό. 3 εκατομμύρια δολάρια βρίσκονται αποθηκευμένα σε φορολογικούς παραδείσους. Η τεχνολογία καλπάζει και παρόλα αυτά η κοινωνία πηγαίνει πίσω. Γιατί? Γιατί το πρόβλημα είναι ότι όλη αυτή η οικονομία και όλη αυτή η παραγωγή βασίζονται και λειτουργούν με βάση τη μεγιστοποίηση του κέρδους των ιδιοκτητών, των ανθρώπων οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες αυτής της οικονομίας. Αυτό προκαλεί τα αλυσιδωτά προβλήματα τα οποία βλέπουμε. Μιλάμε για τον 21ο αιώνα και συνεχίζουμε και βλέπουμε τον πόλεμο σε μεγάλα κομμάτια του πλανήτη και πάρα πολύ κοντά μας. Βλέπουμε φαινόμενα όπως είναι ναζιστές να ξανασηκώνουν κεφάλι σε πάρα πολλές χώρες. Βλέπουμε την καταστροφή του πλανήτη, η οποία πηγαίνει με πάρα πολύ γοργά βήματα και μπορεί να γίνει και εντελώς ανεξέλεγκτη με την υπερθέρμανση που να οδηγήσει στην καταστροφή της ίδιας της ανθρωπότητας πλέον και της δυνατότητας ύπαρξης ζωής. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτό το παράλογο σύστημα το οποίο εν τέλει λειτουργεί για τους λίγους. Αυτό το οποίο έχει να μας διδάξει η Οκτωβριανή Επανάσταση είναι ότι αυτό μπορεί να αλλάξει ριζικά. Όχι με τον ίδιο τρόπο. Εμείς δεν βλέπουμε τα πράγματα σαν δόγμα. Ούτε ο Μαρξισμός είναι δόγμα, ούτε ο ίδιος ο Μάρξ όταν έγραφε έλεγε ότι αυτά τα οποία γράφω είναι δόγμα. Είναι ένα εργαλείο ανάλυσης των γεγονότων και πολιτικής δράσης. Η Οκτωβριανή Επανάσταση κατάφερε μια χώρα η οποία ήταν καθυστερημένη οικονομικά, η οποία είχε οπισθοδρόμηση ακόμα και κοινωνική, για παράδειγμα είχε τεράστιο αναλφαβητισμό. Κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να ανυψώσει το βιωτικό επίπεδο όλου του πληθυσμού, να λύσει θεμελιώδη ζητήματα που σήμερα θα ακούγονται τρελά. Δηλαδή η δουλειά, η υγεία, η παιδεία, η στέγη, αυτά ήταν λυμένα ζητήματα. Να δώσει ελευθερίες, ειδικά τα πρώτα χρόνια, πραγματική και πλατιά δημοκρατία, την οποία ακόμα σήμερα είναι ζητούμενο. Όταν ψηφίζουμε 62% όχι και βγαίνει ναι, καταλαβαίνουμε γιατί είδους δημοκρατία μιλάμε σήμερα. Προφανώς. Κλείνοντας το Δωρή, μία τελευταία κουβέντα. Εμείς υπερασπιζόμαστε με αυτόν τον τρόπο την Οκτωβριανή Επανάσταση και την ιδέα του σοσιαλισμού. Δυστυχώς, αυτή η ιδέα διαστρεβλώθηκε, παραμορφώθηκε και κατέληξε σαν καθεστώς, κάτι που δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται στην ιστορία, σε ένα μονοκομματικό, μονοπρόσωπο, αυταρχικό καθεστώς, το οποίο έχει στις πλάτες του πολλά εγκλήματα και γι' αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή στραγγάλισε την εργατική δημοκρατία που αναπτύχθηκε, κατέληξε να καταρρεύσει. Εμείς αυτά τα ζητήματα δεν τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Θεωρούμε ότι πρέπει να τα αναδείξουμε, να κατανοήσουμε γιατί υπήρξαν, γιατί εκδηλώθηκαν και γιατί επικράτησαν
ενάντια στις ιδέες της Οκτωβριανής Επανάστασης στην πραγματικότητα, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος αυτές οι ιδέες να γίνουν ξανά κτήμα μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Σήμερα το σύστημα, το καπιταλιστικό, έχει τη δυνατότητα να αμαυρώνει και να ρίχνει λάσπη, αν θέλετε, και να προσπαθεί, ας πούμε, να ξορκίσει τις ιδέες του σοσιαλισμού, πατώντας ακριβώς επάνω σε αυτό το ανελεύθερο, αντιδημοκρατικό καθεστώς το οποίο αναπτύχθηκε. Μάλιστα. Ένα σύντομο εγώ ήθελα να σχόλιο απλά, να κάνω. Απλά είναι... πρέπει να κλείσουμε, ναι, να μου πείτε που θα γίνει, ναι, η εκδήλωση, λοιπόν, να μην, ναι, το παραλείψω. Λοιπόν, εγώ ένα σύντομο σχόλιο που ήθελα να κάνω στο ερώτημα που έθεσε, στο αρχικό. Ναι, έτσι, ναι. Για μένα η αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, η προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγκυται στο γεγονός ότι δεν πραγματοποίησε τίποτα από όλα όσα υποσχέθηκε στις προεκλογικές του παρουσιάσεις του προγραμματός του, της Θεσσαλονίκης και όλων αυτών. Το πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ έγκυται στο εξής. Λίγους μήνες πριν γίνουν οι εκλογές του 2015, εδώ σε αυτή την πλατεία δίπλα, που είναι στα παλιά, ναι, είχε μαζευτεί κόσμος. Όχι, δεν ήταν το κίνημα από τις πλατείες. Όχι. Ήταν κόσμος που είχαν έρθει να ακούσουν το Γλέζο, ναι, και, ναι, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Λοιπόν, σε εκείνη την... το ελπιδοφόρο λοιπόν ήταν αυτό ακριβώς. Είχαν κάνει μία στην πλατεία Ελευθερίας, μία εκεί. Ζητούσε ο κόσμος αυτό να επαναλαμβάνεται. Να επαναλαμβάνεται πότε, όταν θα γίνουν εξουσία, κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν χάθηκε το παιχνίδι. Διότι διαφορετικά. Σωστή παρατήρηση. Έτσι, διαφορετικά. Εκεί χάθηκε. Δεν χάθηκε πουθενά αλλού. Όταν πας να λύσεις με αυτές τις διαδικασίες, με τον κοινοβουλευτισμό, νομίζεις ότι θα αντιμετωπίσεις τους δικτάτορες των αγορών, εντάξει, είσαι πραγματικά φοβερά αφελής. Μάλιστα. Εκεί, ωραία, λοιπόν ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο γεγονός ότι πρόδωσε τον κόσμο ο οποίος πίστευε ότι πραγματικά στις πλατείες έξω, όχι σε αίθουσες, στις πλατείες, ακόμα και με βροχή και με τις ομπρέλες, εκεί θα ακούσεις. Και εκεί ακούστηκαν πράγματα και ωραία και άσχημα. Μάλιστα. Πετάμε τα άσχημα, κρατάμε τα ωραία. Λοιπόν, η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο. Σάββατο. Μας έρχεται 21 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ωραία, με τον ομιλητή στο Σεραφείμ το Σεφεριάδη, αναπληρωτή καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου στις πολιτικές επιστήμες, και τον Λεωνίδα το Βατικιώτη, οικονομολόγο και δημοσιογράφο. Και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να κάνουμε μια πλούσια συζήτηση. Και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε κιόλας. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κι εσάς. Καλό σας απόγευμα.